Παλακάρι εκτελεί και στέλνει την πάρα να περάσει έξω. Πρώτη τελική προσπάθεια στον αγώνα. Σε εκτέλεση φάουλ από τον Βαλακάρι. Μπαλά πέρασε από το τείχος. Πετάξει την μπάλα στην περιοχή. Ο μάκρινε ο Παλάσιος. Μπάλα έφτασε στον Γιακό. Πέρασε ο Γιακό. Ποιον βρήκε μπροστά του. Και έστειλε την μπάλα απέναντι πάνω στον Ίβουσιτς. Καλή στιγμή για τον Άρη. Και να προσεγγίσει την περιοχή και να στείλει την μπάλα σιρτά στην αγκαλιά του Ίβουσιτς. Για να δούμε τον Νικόκο που φεύγει στην πλάτη της άμυνας. Έχει μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρει τον Βανά. Αποκρούει σε κόρνερ ο τερματοφύλακας του Άρη. Καταγράφουμε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα. Δείτε εδώ ξανά την εξαιρετική πάσα του Τάνκοβιτς. Ο Νικόκο έβαλε την μπάλα μπροστά. Έχει όλο τον χρόνο σε αυτή την εκδήλωση της επίθεσης. Στέλνει την μπάλα. Ο Τάνκοβιτς ευκαιρία με τον Βαλακάρι. Το σούτ έξω. Πάγος όταν της δοθεί ο χώρος δημιουργεί προβλήματα. Είδατε πώς άφησε την μπάλα ο Ζάιρο. Τελεί ο Βαλακάρι. Ο Κβίτα έκανε το σουτ πάνω στον Βανά που έχασε την μπάλα. Ο Μπρόνσον την έστειλε σε κόρνερ. Ακόμα μια πολύ καλή στιγμή για την Πάφο μέσα από στατική φάση αυτή τη φορά. Χάνει την μπάλα ο Βανά. Βρίσκει στο δοκάρι η μπάλα. Σύμμαχος του τερματοφύλακα. Τον έκλεισε σωστά ο Μπέξον και τον ανάγκασε να γυρίσει πίσω στον Πελατζό. Θα του επιστρέψει και ο Νικόκο. Θα στείλει με δύναμη την μπάλα στην περιοχή. Χτυπάει πάνω στον Γιακό και καταλήγει κόρνερ. Σε άμυνα χώρου της Πάφου. Εκτέλεση από τον Καζού. Μπάλα πέρασε, κατέληξε στον Κακόριν που έκανε το σουτ πάνω στον Ίβουσιτς. Και εδώ νωρίτερα το σουτ από τον Κακόριν. Κεφαλιά από κοντά από τον Κβίτα και μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα περνά έξω στο 53ο λεπτό. Και βάζει δύναμη στην κεφαλιά του, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Πάει λίγο πάνω από την εστία του Βανά. Παλιά προς το μέρος του Μπαμπίκα, με πίσω βήματα ο Πάιριτς. Ο Κομής θα κάνει το σούτ 1-0 ο Άρης. Στο 61ο λεπτό, στην πρώτη του ευκαιρία, ο Γιάννη Κομής. Με ένα δυνατό σούτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και δίνει το προβάδισμα στον Άρη. Δεν το σκέφτηκε καθόλου. Έφυγε μια βολίδα από το δεξί του πόδι. Δεν μπόρεσε ο Ίβουσιτς. Και έτσι λοιπόν άρχισε το πανηγύρι στην πράσινη εξέδρα. Το πιο κρίσιμο για την ομάδα του. Εδώ η απομάκρυση. Ο Κομής χωρίς να σταματήσει την μπάλα με ένα μονοκόμματο δυνατό σουτ. Και αφού αυτή βρήκε και στο έδαφος, κατέληξε στο βάθος της εστίας του Ίβουσιτς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να αποκρούσει ο τερματοφύλακας της Πάφου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Άρης μπαίνει μπροστά στο σκορ. Και έτσι πανηγυρίζει ο Κομής αυτό το πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Για να δούμε τον Ζάιρο που φεύγει στην πλάτη και έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Ζάιρο πέρασε και τον Βανά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στο 69. Άμεση απάντηση. 8 λεπτά αργότερα και δείτε πώς πανηγυρίζει ο Σαλκάδο και στη συνέχεια ο σκόρερ. Ο Ζάιρο με αυτόν τον μοναδικό τρόπο που έχει να κινείται μέσα ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς, εν προκειμένου ανάμεσα στον Γιακό και στον Καζού νομίζω. Η παλιά έγινε από τον Κβίτα και πράγματι κινήθηκε ανάμεσα σε Γιακό και σε Καζού. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του για να στείλει την μπάλα στην κενή εστία με ψυχραιμία, σημειώνοντας το 1-1. Η αλλαγή του Άρη θα γίνει τώρα, έτσι κι αλλιώς. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε τον γκολ του Ζάιρο. Και τον πανηγυρισμό από τον Μίτσελ Σαλγκάδο. Εδώ είναι η φάση του τέρματος. Μας δίνει το πλάνο το VAR με την γραμμή για να δούμε ότι ο Ζάιρο έφυγε από κανονική θέση. Επαναλαμβάνω σε αυτή την εκπληκτική πάσα που έγινε από τον Κβίτα. Και αποφεύγοντας Καζού και Βανά προλαβαίνει τον Γιακό του Καζού. Και να στείλει νέα σέντρα στην περιοχή. Έγινε κεφαλιά πάνω στον Ίβουσιτς από τον Στεπίνσκι. Η μπάλα πάει πάνω στον Ίβουσιτς. Καζού. Χότσκο. Πίεση από τον Στρούτσκι, δεν υπάρχει φάουλ. Κάθετη πάσα για τον Κακόριν που έκανε το σουτ και στείλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 84ο λεπτό, 2-1 μπροστά ο Άρης.
ο Κακόριν στη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε στον αγώνα έκανε τον Σπιλεύσκι να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί και τους φίλους του Άρη και πάλι να αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές. Νέα δεδομένα λοιπόν με τον κόλ του Κακόριν. Διαμαρτυρίες για το ξεκίνημα της φάσης από τους παίκτες της Πάφου. Με αυτόν εδώ τον τρόπο. Ο Στρούτσκι στο μαρκάρισμα στον Χότσκο. Εδώ είναι που ζήτησαν φάουλ. Φαίνεται να βρίσκει την μπάλα. Ο Στρούτσκι δίνει την πάσα στον Κακόριν. Αμέσως το σούτ ευθυδιάζεται ο Ιβουζίτς. Μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. Και έτσι λοιπόν ο Άρης παίρνει προβάδισμα. Πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα. Ο Σπιλεύσκι με αυτόν τον τρόπο υποδέχεται το γκολ στα ξέφρενα πανηγύρια που ακολούθησαν. Λάθος από τον Γιαγκό, κέρδισε ο Ζάιρο, βρήκε τον Μπρούνο. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Ο Μπρόνσον την άμυνα του αγώνα.